Γεια σας! Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας δείξω την καινούργια μου μανία. Είναι αυτά τα shadow boxes, τα οποία φτιάχνω με διάφορα θέματα και έχω φτιάξει αρκετά για μένα, αλλά έχω φτιάξει και ένα σωρό για δωράκι. Και όπου τα έχω πάει και όποιος τα έχει δει, πραγματικά εντυπωσιάζεται, γιατί είναι χαρούμενα, φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα, δεν το συζητάω. Και έχουν πολλά διαφορετικά θεματάκια, έτσι, ανάλογα με το που το πας. Να, τώρα αυτό εδώ που σας δείχνω, το έχω φτιάξει για το στούντιό μου. Τώρα κάνει αντανάκλαση και μπορεί να μην βλέπετε και πολύ καλά, αλλά γιατί βλέπετε τον τοίχο και την κάμερα από πάνω, αλλά δείτε το. Ναι, δεν ξέρω τι να σας κάνω, γιατί έχει τζάμι, όπως καταλαβαίνετε, μπροστά. Δείτε το πώς είναι. Να σας δείξω και ένα που έφτιαξα, που έχω εδώ, που έφτιαξα για το καλοκαίρι. Το έφτιαξα στο κρόπο, όλες οι άλλες φτιάχνανε ένα μινι άλμπουμ, αλλά εγώ, επειδή το είχα φτιάξει το μινι άλμπουμ, έφτιαξα αυτό. Να δείτε πόσο βάθος έχει. Είναι 3D, είναι με καλοκαιρινό θέμα. Και δεν ξέρω, εμένα, εγώ το κοιτάω και μου φτιάχνει τη διάθεση. Και μπορώ να πω ότι και τα κορίτσια στο κρόπο εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ, γιατί εντάξει, φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, μέχρι που με είδα να το φτιάχνω, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή το βλέπει κανείς και νομίζει ότι εγώ έχω κοιτάξει να φτιάξω έναν ολοστρόγγυλο κύκλο, να πάρω άξονες και μετά να βρω πού θα βάλω όλα αυτά τα διάφορα πραγματάκια που έχει μέσα. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι κάτι τόσο πολύ πανεύκολο και πολύ χαλαρωτικό, που εντάξει, δεν το πιστεύει κανείς αν δεν το δει να γίνεται. Λοιπόν, κοιτάξτε. Αυτά εδώ τα kit. Έχει διάφορα σχέδια. Να σας δείξω αυτό που ετοιμάζομαι να φτιάξω τώρα, γιατί θέλω να το κάνω δώρο. Έχει όλα όσα χρειάζεστε μέσα για να φτιάξετε ένα insert, για να το βάλετε σε ένα shadow box. Εντάξει, εγώ το βάζω στο shadow box, μπορείτε εσείς να το βάλετε και πάνω σε καμβά ή σε μία απλή κορνίζα, αναλόγως τι θέλετε. Εγώ έχω αυτά τα shadow box από το γνωστό κατάστημα επίπλων, τα οποία είναι πολύ πολύ οικονομικά και μ' αρέσουν, δηλαδή νομίζω ότι του πάνε. Γιατί δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα στην οθόνη, στην πραγματικότητα έχει διάφορα 3D πραγματάκια αυτό και φαίνεται σαν να έχει πολύ βάθος το shadow box. Αυτό που σας δείχνω τώρα είναι αυτό που έφτιαξα. Μέσα στο kit, λοιπόν, εκτός από τα πραγματάκια που χρειάζεστε για να κολλήσετε και να βγει εκείνο εκεί, έχετε και ένα χαρτάκι σαν και αυτό εδώ. Λέει, Seaside Summer Shadow Box. Και αν το δείτε, να το, έχει ακριβώς το σχέδιο που έφτιαξα. Τι κάνεις, λοιπόν? Βάζεις κάτω το χαρτί. Βάζεις από πάνω ένα χοντρό φύλλο βέλουμ που έχει. Τώρα εμένα αυτό είναι ένα κομματάκι, αλλά είναι για να σας το δείξω. Είναι ίδιου μεγέθους. Το κολλάς με washi tape για να μην σου κουνιέται και απλά κοιτάς πού είναι τα σχεδιάκια από κάτω, παίρνεις το αυτοκολλητάκι σου και το κολλάς. Και τώρα που σας είπα όλα μου τα μυστικά, καταλάβατε πόσο εύκολο είναι. Μάλιστα, αν το δείτε, έχει σε κάποια από αυτά, έχει τα σχεδιάκια να έχει ένα χι εδώ, ένα χι εδώ. Σημαίνει ότι σε αυτά πρέπει κανείς να βάλει foam dots και να γίνει, για να γίνουν, ξέρετε, για να έχουμε το 3D, να είναι άλλα πιο ψηλά, άλλα πιο χαμηλά, να το. Για να φαίνεται, να έχει αυτό το εντυπωσιακό εφέ. Λοιπόν, σε αυτά που είναι, που λέτε, με foam dots, αυτά που έχουν χι δηλαδή, εδώ, έβαλα foam dots. Τα υπόλοιπα τα κόλλησα ακριβώς όπως ήταν κάτω. Και μετά παίρνεις απλά ένα άσπρο χαρτί από πίσω, για να φαίνεται έτσι εντυπωσιακή, καθαρή και ωραία βάση, να όπως και εδώ, και το βάζεις σε μία κορνίζα. Λοιπόν, δεν μπορείτε να διανοηθείτε πόσο εντυπωσιακό φαίνεται σε κάποιον που δεν ξέρει τι ακριβώς είναι. Και πόσο χαλαρωτικό είναι για κάποιον ο οποίος το φτιάχνει. Δηλαδή, εγώ, άμα έχω τα νεύρα μου, έχω θυμώσει, δεν έχω έμπνευση να φτιάξω κάτι δύσκολο και αυτά, κάθομαι και φτιάχνω ένα τέτοιο. Και μάλιστα φτιάχνω ένα τέτοιο και χωρίς να έχω να το δώσω κάπου, διότι απλά μου αρέσει. Είναι από τις ασχολίες που τον τελευταίο καιρό πραγματικά αγαπώ και με χαλαρώνει πολύ. Λοιπόν, έχει πολλά σχέδια. Τώρα, επειδή ήταν τα κορίτσια στο project προχθές, τελειώσανε πάρα πολλά, αλλά δεν πειράζει, θα σας δείξω τι έχει μείνει
και θα μπείτε στο Scraps and Pieces να δείτε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έχει ένα τέλειο με σκυλάκι, αυτό θα το φτιάξω όπως και δίποτε, και ένα αντίστοιχο με γατάκι, επίσης πάρα πολύ ωραίο. Έχει μορδιακά, αυτά είναι απίστευτα δώρα για βαφτίσεις, για γεννήσεις, για οτιδήποτε είναι έτσι με πολύ μικρό παιδάκι για να το στολίσει στο δωμάτιό του. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ αρέσουν. Έχει ένα αγορίστικο και ένα κοριτσίστικο. Περιμένω το αγορίστικο γιατί έχω και καινούριο ανιψάκι αγόρι. Το κοριτσίστικο το έχω ήδη φτιάξει, είναι τέλειο. Λοιπόν, παιδικό με νανάκια και γνόμς και μανιταρόσπιτα και διάφορα ζωάκια. Έχει από σαλιγκαράκια και κουνέλια μέχρι κάστορες και πιταλουδίτσες, πουλάκια κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι ωραίο welcome σε home, σε σπίτι, για νέο σπίτι, για κάποιον που μετακόμισε, για κάποιον που μόλις μπαίνει στο σπίτι του κτλ. Αυτό είναι που θα φτιάξω τώρα, που σας λέω είναι κουζίνα και αυτό μάλιστα νομίζω ότι είναι και αυτό που αποσύρεται τώρα, γιατί βγαίνει και ένα καινούριο σχέδιο. Εντάξει, δείτε τώρα πόσο ζουζουνιάρικο είναι, ας πούμε, το μίξερ με τα... Η doodle bag είναι πάντα πολύ χαρούμενη σε ό,τι και να φτιάξει. Και εδώ έχει ξεπεράσει αυτό. Αυτό σας το έδειξα. Λοιπόν, αυτά μας μείνανε. Έχει ένα πολύ ωραίο με ζωάκια του... Πάλι για πιτσιρίκι, με ζωάκια της, της φάρμας. Και άλλο ένα τέλειο με ζωάκια διάφορα, δηλαδή λιοντάρια, ελέφαντες κτλ. Ελπίζω να τα ξανάρθουμε, γιατί αυτά με το που... Ενώ σύντομα θα τα ξανάρθουμε σίγουρα. Γιατί αυτά με το που έρχονται εξαφανίζονται. Μετά είναι αυτό εδώ, το Seaside Summer, που έφτιαξα και δεν έχουμε άλλο το τελευταίο. Έχω απλά το χαρτάκι μου να σας το δείξω, που είναι αυτό εδώ. Εδώ. Και αυτό επίσης είναι crafting, δεν θυμάμαι πώς το λένε, αλλά και αυτό είναι τέλειο για craft room. Λοιπόν, αυτά είχα να σας δείξω σήμερα. Πιστεύω να σας εντυπωσίασα με το καταπληκτικό μου project. Σας είπα όμως τα μυστικά μου, γιατί στους άλλους ξέρετε, εννοείται ότι δεν τα λέμε, έτσι. Και άμα δεν μπούμε τα μυστικά μας, νομίζουν ότι έχουμε κάνει κάποια φοβερή, απίστευτη και καταπληκτική κατασκευή, που μόνο εμείς μπορούμε να την κάνουμε. Καλές δημιουργίες και ελπίζω να σας είναι όλες εύκολες και χαλαρωτικές όπως οι δικές μου. Γεια σας!